στην απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια βρεθήκαμε και τη χάνει να είναι και η πρώτη προπόνηση του νέου προπονητή, του Μανώλη του Λευκόπουλου. Αλλά πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο των τμήματων υποδομής του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια και διοικητικό στέλεχος, τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν αυτός που επέλεξε τον νέο προπονητή και γενικά κινεί τα νήματα στις εξελίξεις που τρέχουν πάνω στην ομάδα τον τελευταίο καιρό. Καλησπέρα, coach. Πώς βλέπεις την συμφωνία που έγινε, ήταν επιλογή συνειδητή δική σας, δοκιμασμένη, πέστε μας τις απόψεις. Ο κύριος Λευκόπουλος είναι γνωστός προπονητής στην Ημαθία, έμπειρος προπονητής τόσα χρόνια, είναι στα τμήματα του Φίλιππου Βέρειας. Τον επελέξαμε για την αντρική ομάδα φέτος του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Συγχρόνως θα βοηθήσει και στα τμήματα υποδομής τα δικά μας. Του ευχόμαστε καλό ρίζικο να είναι στην ομάδα και να έχουμε τις επιτυχίες που όλα αυτά τα χρόνια έχει ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Ο προκάτοχος του Στέλιος Ογκότσης αποχωρώντας πήγε πολύ καλά φάλια για την ομάδα, την έβγαλε στο τελικό το play-off, στις λεπτομέρειες έχασε την άνοδο. Ποιες οι βλέψεις τώρα με το νέο coach, για ψηλότερα ή τελικό πάλι? Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη με τον Ογκότση Στέλιο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, η ομάδα πήγε στον τελικό, είχε τα φόντα να πάει και να πάρει και το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε όμως, φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Τον κύριο Λευκόπουλο πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους ίδιους και παραπάνω στόχους. Τίποτα, εμείς δουλεύουμε και το καλοκαίρι βλέπετε εδώ πέρα για να η χρονιά η επόμενη που ξεκινάει το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί σε όλα τα τμήματά μας του Συλλόγου του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Πάντως κλείνοντας να πω μια παρατήρηση, ευχάριστη φυσικά, είναι πολλά τα παιδιά τα νέα που είναι εδώ πέρα και ενδέχεται από ό,τι καταλαβαίνω να δουλέψετε κυρίως με τα νέα παιδιά στη νέα χρονιά. Σίγουρα θα δουλέψουμε με τα νέα παιδιά. Θέλουμε να παντρέψουμε τους παλιούς και έμπειρους καλωσορίστες του ΓΑΣ με κάποια έμπειρα παιδιά, με κάποια νεαρά παιδιά από τα τμήματα, τα πιο μικρότερα τμήματα. Αυτό είναι το πάντερμα φέτος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία από μέρος μας και καλύτερη πορεία και από πέρυσι αν γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Πριν λίγες μέρες στο τουρνά του Φίλιππου Βέρειας, κάτι πήγαμε να εκμεύσουμε για όσο αφορά τον νέο προπονητή του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Τελικά μαντέψαμε σωστά, παρόλο που δεν μας απάντησαν με σαφήνεια. Δίπλα μου έχω τον καινούριο προπονητή της ομάδας ανδρών της Αλεξάνδρειας, τον κύριο Μανώλη Λευκόπουλο. Γνωστός για τους μπασκετικούς της περιοχής, επιτυχημένος και έμπειρος. Καλώς ήρθατε, coach. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι οι εντυπώσεις σας από την αρχή, την πρώτη προπόνηση της ομάδος και γενικά τα συναισθήματά σας? Στην ομάδα να πω ότι είμαι παλιός, δεν είμαι καινούριος. Από τα χρόνια που ήμουν στο σχολείο εδώ στην Αλεξάνδρεια, είχα ασχοληθεί με τις μικρές ηλικίες, είχα βοηθήσει κάποια χρόνια και την προσπάθεια της ανδρικής ομάδας. Δεν θεωρώ ότι είμαι καινούριος, θεωρώ ότι είμαι παλιός. Με τα παιδιά του ανδρικού γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Και φέτος πιστεύω ότι θα βοηθήσω κι εγώ σε μια προσπάθεια που γίνεται μαζί με τους παλιούς παίχτες να εντάξουμε και τους μικρότερους σε ηλικία, τα παιδιά του παιδικού, του εφηβικού και από εκεί και πέρα να γίνει μια καλή προσπάθεια. Προλάβατε, η επόμενη ερώτηση θα ήταν αυτή. Δηλαδή θα κινηθείτε μόνο με νέους ή με ένα κράμα παλαιών και νέων? Και κάτι ακόμα, μια σύνθετη ερώτηση. Αν από τους παλιούς υπάρχουν κάποια στελέχη που σίγουρα θέλετε να κρατήσετε ή ακόμα αν είναι νωρίς να απαντήσετε για αυτό το θέμα. Με όλα τα παιδιά του ανδρικού, τουλάχιστον μέχρι αυτά που παίξαν και πέρσι και ήταν επιτυχημένη η περσινή χρονιά, γνωρίζομαι και είχα και έχω πολύ καλή σχέση. Τους θέλουμε όλους στην ομάδα που θα δώσουν και τα φώτα και την εμπειρία τους στα νέα παιδιά να ενταχθούν πιο γρήγορα και να είναι πιο καλό, πιστεύω, το αποτέλεσμα που θέλουμε να βγάλουμε για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα με την ομάδα των ανδρών θα ενισχύσετε, από ό,τι μου είπε και ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, και τις ακαδημίες, τις μικρότερες ηλικίες. Θα τα καταφέρετε, γιατί υπάρχει και ο Φίλιππος Βέρειας που νομίζω ότι εκεί πέρα ανήκει ένα κομμάτι της καρδιάς σας. Ανήκει στη Βέρεια το κομμάτι μου, δηλαδή το σπίτι μου είναι εκεί στη Βέρεια, όχι όμως αυτό ότι σημαίνει ότι δεν είμαι και εδώ στην Αλεξάνδρεια. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ μαζί με το ανδρικό να δώσω και την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και στις μικρές ηλικίες της. Έχουν οριοθετηθεί στόχοι μέχρι στιγμής ή ακόμη πολύ νωρίς να μιλάμε, να ξαναμιλήσουμε λίγο αργότερα? Είναι νωρίς να πούμε για στόχους. Πρώτα είναι να γίνει
μια ομάδα παλιών και νέων παιχτών που θα λειτουργήσει όπως είναι και το άθλημά μας ομαδικό για ό,τι καλύτερο μας βγάλει την επόμενη χρονιά. Και πάντα σε συνάρτηση με το τι κάνουν οι αντίπαλοι, αν ενισχύονται ή αποδυναμώνονται. Όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα όμως εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας όσο καλύτερα γίνεται και ό,τι βγει. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε καλή προσαρμογή εδώ και καλή επιτυχία στην ομάδα της πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.